φιλικά παιχνίδια, προετοιμάζεται για την έναρξη του πρωταθλήματος σε ένα πρωτάθλημα το οποίο εσείς στοχεύετε σε τι? Στοχεύουμε σε να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που θα διεκδικεί το κάθε παιχνίδι. Και ελπίζουμε στο τέλος της σεζόν να είμαστε σε μια βαθμολογική θέση που θα μας ικανοποιεί. Η μέχρι τώρα εικόνα που έχετε, διάβασα και κάποιες δηλώσεις του προπονητή ότι είναι ικανοποιημένος, στόχος είναι να παίζετε καλό ποδόσφαιρο. Ποια είναι έτσι η αίσθησή σας για τη νέα χρονιά, για την ομάδα που έχετε φτιάξει? Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά με πολύ καλές ομάδες προπάντως οι πρώτες έξι. Οι παραδοσιακές έξι, ας πούμε, να μην το καταλαμβάνω οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι φτιάξαμε ένα καλό σύνολο. Γυρεύουμε ακόμα μία-δύο προσθέσεις, τις οποίες ο προπονητής μας αυτή τη στιγμή ψάχνει έντονα να γεμίσει. Και ελπίζουμε ότι, και από ό,τι είδαμε από τα φιλικά, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, προπάντως με την... μετά την πρώτη εξάδα. Μετά την πρώτη εξάδα. Τώρα, εντάξει, ναι. Οπωσδήποτε έχουμε να κάνουμε και με budget. Δηλαδή τα budget της πρώτης εξάδας είναι τετραπλάσια από τα δικά μας. Άρα παίζει και αυτό ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Τώρα θα πάω λίγο στο θέμα της ενίσχυσης και μετά λίγο στο οικονομικό. Είπατε ότι ακόμα δεν έχει κλείσει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός. Στόχος είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Ναι, είναι η απόκτηση ακόμα ενός κεντρικού αμυντικού και ίσως για ακόμα ένα striker. Για ακόμα ένα striker. Οι επαφές σε τι στάδιο βρίσκονται? Και αυτό το λέω γιατί πλησιάζει η έναρξη, έτσι. Ναι, επειδή αυτά τα θέματα στην αρχή τα χειρίζεται αποκλειστικά ο προπονητής, δεν ξέρω ακριβώς, όμως έχει εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις τις οποίες βλέπει κιόλας εν λεπτομέρειες. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στο οικονομικό και στα υπόλοιπες, για τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Η χρονιά έτσι πως την έχετε υπολογίσει εσείς βγαίνει για την Αλκή? Υπολογίζουμε ότι θα βγει. Εντάξει, όχι με ευκολία, θα βγει όμως. Δεν ήταν ούτε πέρσι εύκολα. Όμως πιστεύουμε θα βγει η χρονιά οικονομικά. Σε τι, που κυμαίνεται ο προϋπολογισμός της Αλκής, κύριε Πρόεδρε? Είναι γύρω στις 700.000. Γύρω στις 700.000. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο ποσό ως έσοδα είναι από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι. Τα τηλεοπτικά για τις τρεις νεοφώτιστες ομάδες είναι 250.000 ευρώ. Να το λάβω ως παράπονο, ως προβληματισμό? Ναι, είναι παράπονο. Είναι ένας προβληματισμός για το πώς θα μπορέσει μια ομάδα να είναι ισάξια με άλλες που παίρνουν διπλάσια και. Δηλαδή, μιλάμε για το σύνδια εμβέλεια. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είμαστε σε disadvantage από τις ομάδες της άλλες. Αυτό όμως οφείλεται καθαρά με την συνδρομητική πλατφόρμα και όχι με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Είναι με την GOP TV που είναι οι ομάδες αυτές. Άρα, με την GOP είχατε κάποια επαφή για αυτό το θέμα? Αντιλαμβάνεστε, το συμβόλαιο με τη νέα τριετία είναι καλύτερο, είναι εισάξιο. Όμως οι τριετίες... Μιλάτε για την τριετία. 16-19 είμαστε σε δυσχερή θέση και εμείς και η Πάφος και ο Ολυμπιακός. Άρα εσείς μιλάτε για καλύτερο συμβόλαιο την τριετία 19-22. Ναι, στο 19-22 μας έχει δώσει η ΚΟΠ καλύτερο συμβόλαιο και το έχουμε υπογράψει. Και το έχετε υπογράψει, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή προετοιμασία στην ομάδα της Άλκης.